Τελικά υπάρχει ή όχι Αγιος Βασίλης. Φυσικά η ερώτηση είναι ρητορική. Είναι δυνατόν να μην είναι αληθινό ο άνθρωπο που συμβολίζει την αγάπη, τη γενοδορία, τη γνώση, την ελπίδα, την προσμονή, την καλοσύνη, τη χαρά και την προσφορά. Είναι δυνατόν γονεί που θέλουν να διδάξουν αυτέ τι ποιότητε στα παιδιά του να μην πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Προσπάθησε να δει μέσα από τα μάτια του παιδιού που κρύβει μέσα σου. Λίγο πιο βαθιά. Σκέψου τη μαγεία της σκέψης και της φαντασίας που είχες όταν ήσουν παιδί. Και πίστεψες, έστω για λίγο, ότι ο Άγιος Βασίλης είναι αληθινός. Πήρες χαρτί και μολύβι και άρχισες να γράφεις ένα γράμμα, με το φόβο ότι ίσως έχει ορθογραφικά και θα δυσκολευτεί να το διαβάσει ο Άγιος. Και μετά, η ανυπομονησία. Ήμουν άραγε καλό παιδί για να μου φέρει το δώρο που θέλω. Και η προσπάθεια να βελτιωθεί, να ακούς περισσότερο τους γονείς σου, να μελετάς πιο πολύ για το σχολείο, να προσπαθεί να μην τσακώνεσαι με τα αδέρφια σου, κι όσο μεγάλωνε, είτε το μάθαινε από φίλου, είτε το καταλάβαινε μόνο σου, έρχονταν μια στιγμή που το ήξερε. Ήξερε την αλήθεια γύρω από τον Άη Βασίλη. Αλλά συνεχισε να προσποιήσει ότι πιστεύει. Δεν ήθελε να χαλάσει η μαγεία, το νόημα και ο σκοπό των Χριστουγέννων. Ήθελε ο Άγιο Βασίλη να περάσει και από το δικό σου σπίτι. Να ξυπνήσει το πρωί νωρί νωρί, για να δει τον μπισκότο δαγκωμένο, ίσω ένα γράμμα του και κάποιο δώρο να σε περιμένει και τα χρόνια περνούσαν. Και γέμισε παιδικέ αναμνήσεις Χριστουγέννων που είναι τόσο βαθιά χαραγμένε στην ψυχή σου. Και τώρα έρχεται η στιγμή να βιώσει όλα αυτά τα μαγικά συναισθήματα ξανά. Έρχεται η στιγμή που θε τα μάτια των παιδιών σου να λάμπουν από την αστερόσκονη των Χριστουγέννων και η καρδιά του να χτυπά όσο δυνατά χτυπούσε και η δική σου καρδούλα. Θυμάσαι το χτύπο τη. Ζήσε τη μαγεία ξανά. Οι αναμνήσει των παιδιών σου είναι στο δικό σου χέρι. Καλά Χριστούγεννα.